Γεια σας παρέα, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα έβγαλε μια καλή μέρα, έχει βρέξει κάνα δύο μέρες και αποφάσισα να ξανακάνω μια επίσκεψη στους καταράκτες, στους Έρμονες. Την προηγούμενη φορά που πήγα δεν είχε νερά, γιατί δεν είχε βρέξει. Τώρα πάμε να δοκιμάσουμε πάλι. Αφού λογικά έβρεξε αυτές τις δύο μέρες, δεν ξέρω τώρα αν θα έχει, ρε παιδιά, νερά, τι να βλέπαμε. Βέβαια, θα πάμε και όχι τώρα, σε λίγο καιρό, στις καταράκτες της Νυφές. Λοιπόν, εκεί έχω μια ιδέα για τους καταράκτες εδώ. Αν βρέχει, αν έχει νερά ο καταράκτης, θα παίξω ένα κομμάτι στο ακορντεόν και θα το ανεβάσω σαν βιντεάκι στο YouTube. Εννοείται και στο Facebook, TikTok, όλοι εκεί πέρα τους παράγοντες, τους ηλεκτρονικούς, σε όλα τα κοινωνικά δικτύωσης. Βέβαια δεν ξέρω αν θα προλάβω. Αν θα προλάβω, κοιτάξτε τι θα γίνει. Αν δεν έχει νερά ο καταράκτης, θα πάω να δω πρώτα. Εάν έχει νερά, θα παίξω εκεί. Εάν δεν έχει νερά, θα ανέβω πάνω στο μοναστήρι που θέλεις περίπου στα 15 λεπτά περπάτημα. Τώρα μπορεί και να έχει και λάσπες, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει θα το δοκιμάσω και από εκεί θα, δηλαδή αυτήν την εισαγωγή, θα συνεχιστεί το βιντεάκι κανονικά και θα πάρω από εκεί το πλάνο να το δείτε. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω τι, αν έχει νερά ή όχι. Αναλόγως. Αν και αγαπημένοι φίλοι θέλετε να επισκεφτείτε τους καταράκτες, τους Έρμονες ή την παραλία, η οδήγηση είναι πάρα πολύ εύκολη, ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλά, η χιλιομετρική απόσταση είναι 15,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Επίσης, στον δρόμο σας θα συναντήσετε διάφορα καφέ, διάφορα mini market, αν θέλετε να πάρετε ένα καφέ, ένα μπουκάλι νερό δροσερό και να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Επίσης, το χωριό Έρμονες έχει 33 κατοίκους, ωστόσο, και ουσιαστικά την καλοκαιρινή περίοδο η παραλία είναι τόσο γεμάτη, ασφιχτικά θα έλεγα, όσο από ντόπιους, όσο και από κερκυραίους που έρχονται από την υπόλοιπη Κέρκυρα, αλλά και από τουρισμό. Να αναφέρουμε ότι στην παραλία Έρμονας είναι και το Hotel Έρμονας. Θα δείτε και υπέροχα τοπία, θα δείτε το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου.
είναι κάτι που θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη σας. Ας απολαύσουμε αυτή την ωραία διαδρομή. Παιδιά, φτάσαμε στους καταράκτες και ναι, μαντέψτε, έχει πολύ νερό και θα πάμε να τραβήξουμε εκεί, να πάμε να δούμε ορισμένα πλάνα και να παίξω και μουσική, το οποίο η μουσική θα ανέβει σε κάποιο κομμάτι ξεχωριστό και θα το βάλω και μέσα στο βίντεο κανονικά. Πάμε! Παιδιά, φτάσαμε στις καταράκτες, έχουν νεράκια εδώ μπόλικα, μια χαρά, και τώρα θα ετοιμάσω τα πράγματά μου για να τραβήξω. Τώρα δεν έχω πουν αυτό το κινητό. Κάτι παιδιά, είναι φανταστικά. Φανταστικά είναι. Λοιπόν, θα αφήσω κάπου το κινητό. Θα τα αφήσω κάπου εδώ. Θα βάλω το τρίποδα, θα βάλω για την κάμερα. Θα βάλω τον τρίποδα κάπου που να φέρει το καταράκτη.
χαρά. Το έβαλα το... Και τώρα θα παίξω ένα κομματάκι και θα το ανεβάσω στο YouTube μαζί με το βίντεο. Αυτό. Παίξαμε το μουσικό μας κομμάτι και πάμε προς τα πάνω για να πάμε λίγο στην παραλία. Παιδιά, το κουβάλιμα δεν το πιτώνω σε αυτή τη ζωή. Όχι τίποτα άλλο, θα πούνε αυτός ο τρελός τι κάνει. Κουβαλάει τρίποτα, κουβαλάει όργανα, τις καταράκτες. Αχ, παιδιά. Μην φάω καμιά σκαφιά, φοβάμαι. Γιατί γλιστράει ο κύριος εδώ πέρα. Παιδιά, ήταν καταπληκτικά, καταπληκτικά. Βέβαια, θα πρέπει να ξανακατεύω πάλι κάτω για να κάνω ένα ρεπεδάκι με το βιντεάκι λίγο, με το κινητό. Είδαμε το φως της Ανατολής. Ανέβηκα. Έφτασα, η πολύ ανηφόρα. Η πολύ ανηφόρα, κουβαλάω και όλα τα εξαρτήματα. Και τώρα θα βάλουμε τα πράγματα το αυτοκίνητο
όντως λίγο περπάτημα χρειάζεται, γιατί φωτογραφική μηχανή εδώ, θα σας βγάλω μια φωτογραφία. Χαμογελάστε, μπράβο. Το όργανο θα το βάλω μπροστά, όχι πίσω. Και κοιτάξτε τι έφερα, έφερα τον ντρόν. Μάλλον μπορούμε να συνδυάσουμε να παίξω και εκεί ένα κομμάτι μουσική και να δείξω και μερικά πλάνα από τους έργονες. Και πάμε τώρα μία πάλι κάτω να τραβήξω με ορισμένα πλάνα με το κινητό. Θέα. Από εδώ ακούνται οι καταράκτες. Ακούτε. Θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή. Αν κάποιος θέλει να έρθει. Εντάξει, όχι και δεν είναι και πολύ επικίνδυνα. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Αχ, παιδιά, να έρθει το καλοκαίρι, δεν μπορεί το χειμώνα. Να έρθει το καλοκαίρι, να πηγαίνουμε και κάνα μπάνιο. Γιατί τώρα το χειμώνα κάνει κρύο. Παιδιά, πάμε τώρα κάτω στην παραλία. Κουράστηκα. Αλλάξιζε ο κόπος, γιατί είχε επιτέλους βρήκαμε καταράκτη, βρήκαμε νερά. Οπότε ήταν πολύ καλή η μέρα σήμερα. Πάρα πολύ καλή. Και τώρα πάμε τώρα λίγο να δούμε λίγα ακόμα πλάνα. Βέβαια, σας είχα αποσχεθεί ότι θα ανέβω κάποια στιγμή εδώ πάνω. Παιδιά, όμως συγγνώμη, γιατί η ώρα είναι 2 το μεσημέρι και επειδή έχω να πάω για δουλειά 2 μετά, θα έρθω κάποια άλλη στιγμή έξτρα για να ανέβουμε απάνω και να πάρουμε και πλάνα και με βίντεο και να παίξουμε ένα μουσικό κομμάτι και να τραβήξουμε και πλάνα με τον ντρόν. Μέχρι τότε να είστε καλά, όχι να είστε καλά, δεν τελείωσε το βίντεο. Απλά είναι εδώ πάλι στην περιοχή στους Έρμονες και θα κατέβω να πάρω ορισμένα πλάνα, ας πούμε, από εδώ πέρα. Αξίζει ο κόπος, παιδιά. Και τώρα θα βγάλω το εργαλείο, παιδιά, το ντρονάκι, θα βγάλουμε πρώτη δουλειά για να το ετοιμάσουμε και να κάνουμε πτήση, να δούμε τις ομορφιές από τους Έρμονες από ψηλά.
Αγαπημένοι φίλοι, για αυτό το βιντεάκι, για το πρώτο βιντεάκι της χρονιάς 2024, έφτασε στο τέλος του. Αναμένονται και άλλα βιντεάκια πολλά. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, πατήστε like, βάλτε κάποιο σχόλιο, ιδέες και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια!